Σήμερα έχουμε μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή, γιατί είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη και θα φέρουμε πού κουπά την εκπομπή. Δεν θα είναι με τη σειρά μου να κάνουμε μέχρι τώρα, δύο μήνες. Πόσο είμαστε να έραν, τρεις μήνες. Πού κουπά φέρνω. Έχει δύο χρόνια που κάνουμε την εκπομπή εδώ στο My Life, αλλά για πρώτη φορά θα ανακατέψουμε την εκπομπή σήμερα. Και θα ξεκινήσω με την καλεσμένη μου, γιατί τώρα μπορούσε. Γιατί είναι και αυτή πάρα πολύ busy, είναι και μάνα, είναι και παρουσιάστρια, είναι και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι με κοντά που να την πιάσει ένα τηλέφωνο και να βρεθεί σου για έναν καφέ. Είναι η Μαντόγα Στεράτου. Μαντούρια μου! Αγάπη μου, αγαπώ σε πολλά, μάνα μου! Και εγώ αγαπώ σε μάνα μου, και εγώ! Είσαι ραδιόφωνο τώρα. Λιλίτσα, μάνα μου. Τι, λιλίτσα να τα κάνεις. Να έρθω κι αμέ. Να έρθεις δαμένα να κάνεις όλα λιλίτσα, ρε Μαντό. Είστε ραδιόφωνο τώρα, ναι. Είμαι στο ραδιόφωνο, είμαι στο ρυθμό 949, είμαστε, έχω γράψει τις ατάκες μου, είμαι στην ώρα της εκπομπής και έχω έρθει για να, έτσι, να μιλήσουμε, να κάνουμε τα ωραία στα δικά σου. Παιδιά, η Κάλια είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη γνωρίζεις με λαχρινή και σου ξυπνάει το επόμενο πρωί ξανθιά. Και λες... Και δύο εβδομάδες μετά κόκκινα. Καλά να σου πω κάτι, μου αρέσεις πάρα πολύ έτσι, φιλενάδα. Σε ευχαριστώ. Φιλενάδα, είσαι σαν την Αφροδίτη που αναδύθηκε από το νησί εκεί, το θεϊκό, το δικό σου, από τη θάλασσα μέσα. Έτσι ας το βάλει. Σταμάτα, ντρέπομαι. Σταμάτα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εσύ, Θεά, να σου πω, ούτε πως γέννησες, ρε φίλε. Τίποτα. Τίποτα, επέστρεψες μπαμ μπαμ, τα κατάφερες πάρα πολύ γρήγορα. Πώς είσαι? Κοίταξε, είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Ο μπέμπης είναι ζυζάνιο, έτσι, το έχω παρατηρήσει στα stories, ρίχνει τα πάντα κάτω. Όλα, 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 τα έχω σηκώσει, παιδιά, όσες είναι μανούλες και μας βλέπουν. Θα το ξέρουν, έχω σηκώσει τα πάντα από το σαλόνι, δεν υπάρχει πια τίποτα. Το σπίτι είναι σαν γήπεδο για να πάνε την πληροφορία ο Γιωργάρας, ατάραχος, και να κάνει τις ζημιές του. Ρε Μαντό, να σου πω, πώς ήταν οι πρώτες μέρες? Γιατί είδα μια συνέντευξη που είχες δώσει στην ΕΡΤ, νομίζω, και είχες πει ότι τις πρώτες μέρες δεν ένιωθες αυτό που λένε, έχω το παιδάκι στα χέρια μου και το αγαπώ από την πρώτη μέρα. Κάτι τέτοιο δεν είχες πει? Πώς ήταν? Είχα πει το εξής. Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου και αυτά που, τα μηνύματα που βλέπουμε στην τηλεόραση, στα social media γενικότερα, γενικά βομβαρδίζουν τη γυναίκα και της λένε ότι τώρα πρέπει να είναι η πιο ευτυχισμένη σου στιγμή. Θα πάρεις το παιδάκι σου στα χέρια και θα δεις πραγματικά πόσο θα το αγαπήσεις πάνω από τη ζωή σου και πάνω από τον εαυτό σου. Ισχύει, το παιδί σου το αγαπάς πάνω από τη ζωή σου. Πάνω απ' όλα είναι η αφετηρία σου και το τέλος σου. Απλά, στη δική μου την περίπτωση, είχα πολλά ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί δεν είναι ότι δεν ένιωθα ότι δεν αγαπάω το μωρό μου, απλά προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω. Να καταλάβεις τι γίνεται. Στο καλό γίνεται μέσα μου. Δηλαδή, μία γυναίκα, φαντάζομαι εγώ, μάλλον θα μιλήσω για τη δική μου περίπτωση, όταν γίνεται μητέρα και δει για πρώτη φορά, μέσα σου αναδύονται συναισθήματα πάρα πολλά και μπερδεμένα. Δηλαδή, εκτός από φυσικά τη χαρά που νιώθεις, το μεγαλείο όλο αυτό, την ευλογία, νιώθεις όμως και φόβο. Νιώθεις και ανασφάλεια. Εγώ πώς θα τα καταφέρω τώρα με αυτό το μωρό? Δηλαδή, ξέρεις ότι από την πρώτη στιγμή που δεν έχεις άλλη εμπειρία. Είναι η πρώτη σου φορά. Ναι. Αλλά ξέρεις, γίνεται από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου μέχρι και την ώρα που θα κλείσεις τα μάτια σου, ξέρεις ότι έχεις μία ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω κόλλησε για λίγο. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα όμως, η ευθύνη που νιώθεις, που θα σε κάνει σίγουρα καταπληκτική μαμά. Γιατί αντιλαμβάνεσαι τη βαρύτητα που έχεις μπροστά σε ένα παιδάκι, που το μαθαίνεις τα πάντα από το μηδέν. Έτσι, από το μηδέν. Γιατί τα παιδιά είναι άγραφο χαρτί και ακόμα και το... Ναι. Πώς θα πιάσουν το κουτάλι τους, ρε παιδί μου, ναι, που λένε όμως, ναι. Που είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να το μάθεις από την αρχή, πρέπει να του μάθεις ποια είναι η μαμά. Δείξε μου αυτό, δείξε μου εκείνο, δείξε μου το άλλο, πώς κάνουν τα ζωάκια, το ένα το άλλο. Είναι δύσκολο.
Το να είσαι γονέας είναι δύσκολο, είναι υπέροχο, υπέροχο, είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου, αλλά είναι και δύσκολο. Έχει και ευθύνη. Ναι, το καταλαβαίνω. Πώς τα βγάζεις πέρα και ραδιόφωνο και στο Megastar, συγχαρητήρια by the way. Να, μια εκπομπή ήταν γραμμένη πάνω σου και πιστεύω ότι είσαι στο στοιχείο σου και είσαι καταπληκτική, δηλαδή το έχεις δώσει, έβαλες ένα άστρο στο Megastar. Άκου μου, σε ευχαριστώ. Και ξέρεις, γυρίζεται και στο Μάντε, εκεί ναι, που ναι, έχεις ναι. έρθει. Εκεί κάτι είχα διαβάσει, το είχα διαβάσει κάπου. Ναι, κοίταξε. Πώς τα βγάζεις πέρα με τόσο έτσι, με τέτοιο πιεσμένο πρόγραμμα και με το μπέμπι στο σπίτι? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ βοήθεια. Έχω βοήθεια κυρίως από τους γονείς μου και τη μαμά του άντρα μου, την πεθερούλα μου. Οπότε τις ώρες που εγώ δουλεύω, ναι. κάθονται εκείνοι στο σπίτι και ξέρεις, σε το προσέχουν, τον πάνε βόλτες, οπότε είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Σίγουρα. Και φεύγω με όρεξη για τη δουλειά. Ναι. Νιώθεις ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια και το θετικό είναι ότι, ξέρεις κάτι, παρόλο που έγινα μητέρα, δεν σταμάτησα όμως να είμαι και εργαζόμενη, δεν σταμάτησα να είμαι και γυναίκα, γιατί ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει η εξαιρετική, η δικιά σας, η Κύπρια, η ψυχολόγος που την αγαπώ, η Μουρλή, η Θέκλα. Ναι, έλα ρε, διαβάζει τη Θέκλα, θεά! Ναι. Ναι, παιδιά, είναι η συνδρομήτρια στο κανάλι της. ναι. Υπάρχει ένα που λέει «Ευτυχισμένη μαμά, ευτυχισμένα παιδιά». Οπότε, εάν εσύ σαν μητέρα δεν είσαι ευτυχισμένη και δεν νιώθεις πλήρης και δημιουργική με αυτά που κάνεις, ναι. αυτό μεταφέρεται στο παιδί σου. Προφανώς. Οπότε, φροντίζω τις ώρες που μου μένουν να είμαι με τον Γιώργο, να είναι ποιοτικές. Και τι εννοώ ποιοτικές? Γιατί πολλές φορές ακούμε πολλά πράγματα και τα αναμασούμε και τα αναπαράγουμε χωρίς να τα σκεφτόμαστε. Ναι. Ποιοτική ώρα με το παιδί μου σημαίνει ότι είμαι 100% focus εκεί, από πάνω του. Δεν έχει ούτε κινητό εκείνη την ώρα, ούτε με πήρανε τηλέφωνο, ούτε έχω να κάνω στην post, ούτε τίποτα. Είμαι εκεί για εκείνον. Για εκείνον 100%. Ναι. 100% και είμαι εκεί και το ακούω, το αφουγκράζομαι, τον βλέπω. Μία ώρα. Ρε, με συγκινεί πάρα πολύ ο τρόπος που σε ακούω, γιατί σε έχω γνωρίσει σε μία παντελώς άλλη φάση. Όλο. Και είσαι τώρα τόσο, δηλαδή τόσο ξεκάθαρα στο μυαλό σου το τι σου συμβαίνει. Είμαι πολύ, όσο μπορώ να είμαι proud για σένα, πολύ περήφανη. Είσαι αλήθεια. Αλήθεια, με συγκινεί ο τρόπος που μιλάς και μόνο και πόσο τα έχεις ψάξει. Να σου πω, θέλω να σε ρωτήσω, τώρα που είμαι νεγάκι, θα πάει, θα έρθει στο κανάλι, θα έρθει στο Μέγκα, λένε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία για το συμβόλαιο. Σου έχει επικοινωνήσει καθόλου, γιατί είχατε συνεργαστεί στο παρελθόν? Ναι, δεν έχουμε επικοινωνήσει, δεν ξέρω... Καν τι θα κάνει, για να σου είμαι ειλικρινής. Θα πήγαινες ξανά, να ξανασυνεργαστείτε? Εννοείται ρε εσύ. Πέρασα την πιο ευτυχισμένη περίοδο της, την πιο δημιουργική και πιο ωραία φάση. Δούλεψα σε μια απαιτητική περίοδο στη ζωή μου, όταν ήμουν έγκυος. Ήταν με την κοιλιά τούρλα, γιατί είχα και μια κοιλιά σαν του Οβελίξ, τα τεράστια. Σε στήριζε φουλ όμως η Ελένη. Και στον αέρα, φαντάζομαι, αλλά για να σε στήριζε τόσο στον αέρα, γινόταν και backstage. Μου έχει πει 2-3 πράγματα, με έχει πιάσει από το χέρι και μου έχει πει 2-3 πράγματα εκτός τηλεοπτικών πραγμάτων. Ναι. Με έχει συμβουλέψει και για τη δουλειά, αλλά κυρίως... ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα έχει ένα τεράστιο χάρισμα. Όταν θα σε κοιτάξει μέσα στα μάτια, σε κοιτάει μέσα στην ψυχή σου. Είναι πολύ περίεργο και δεν το λέω δια χάρη Νικολακίας αυτό. Όχι, αλλά... το καταλαβαίνω, γι' αυτό την αγαπάει και τόσο ο κόσμος. Το βλέπει αυτό το πράγμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τώρα να σου πω την αλήθεια, εάν μου έκανε πρόταση, εννοείται θα ήθελα να δουλέψω μαζί της. Μόνο τιμητικό είναι να δουλεύεις με την Ελένη Μενεγάκη. Είναι απαιτητική, αρκετά απαιτητική και ούτως ή άλλως σε αυτό που κάνει είναι πρωταθλήτρια. Ναι. Οπότε δεν θα γινόταν κι αλλιώς. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, θα δούλευα με κλειστά μάτια πάλι μαζί της. Το περίμενες ότι θα έρθει πίσω, ότι θα ξανακάνει κάτι? Ούτε εγώ. Τίποτα. Δηλαδή ήμουν καθώς θα κάτσει, ρε παιδί μου, 5 χρόνια. 3.
Και όμως... η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι αν όχι αυτή την τηλεοπτική σεζόν, στο τέλος της επόμενης ότι θα επέστρεφε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν κάνει τίποτα τυχαία. Είμαι σίγουρη, κάνει... είναι τόσο... τα έχει όλα στο μυαλό της τόσο ξεκάθαρα και προγραμματισμένα που ναι. Λοιπόν, σε κλείνω για να συνεχίσω και το υπόλοιπο της εκπομπής. Να σε αφήσω και εσένα στο ραδιόφωνο. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη. Ελπίζω να μπορεί να περάσει μέσα από το Skype. Η θετική περνάει, μου... περνάει, αγάπη μου. Να δώσεις ένα φιλί στο baby. Θα του δώσω, Να είσαι πάντα έτσι. Άσε το μαλλί έτσι κόκκινο, μ' αρέσει. Εντάξει, θα το κρατήσω. Φιλάκια. Φιλιά, σ' αγαπώ πολύ, bye bye. Bye bye.